με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και θα μου πείτε δεν έγιναν επί των κυβερνήσεων των 2-3 τελευταίων ετών, έγιναν επί των κυβερνήσεων προηγούμενων ετών. Δεν έχει σημασία. Αυτά τα προβλήματα όμως μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Οι μίζες. Πρέπει να έχετε ζαλιστεί κι εσείς. Τα εκατομμύρια πέφτουν σαν το χαλάζι. Δηλαδή, γι' αυτό είμαστε απόλυτοι, κύριε Παπαδάκη. Ταχυδρομικό ταμείο, φίλο, αν αποδειχθούν όλα αυτά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα. Πώς θα ξεκαθαρίσουν όμως. Νομίζω ότι το ασφαλέστερος τρόπος είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ό,τι συνδρομή ζητηθεί θα υπάρξει, αλλά η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ευθύνες, φυσικά και θα τις εξετάσουμε στη συνέχεια. Έχουν εκεί παραγραφεί, όπου υπάρχουν, κύριε, θα καταλογιστούν. Έχουν παραγραφεί. Δεν είδατε τώρα τι έγινε με την υπόθεση Παπα Κωνσταντίνου. Πεζότανε αν θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Κύριε Παπαδάκη, οι πολιτικές ευθύνες δεν παραγράφονται ποτέ. Στη συνείδηση του κόσμου και καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Τα λεφτά για να γυρίσουν πίσω χρειάζεται δικαστική απόφαση. Όπως έχουν καταστραφεί ζωές. Τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω. Κύριε Υπουργέ, το ξέρετε. Ήδη έχουμε τις πρώτες σημαντικές επιστροφές χρημάτων. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Θα πάνε σε αυτούς που κόπηκαν τη μισθή και συντάξει όμως. Θα πάνε στη σύνταξη. Όλα αυτά είναι μια συνολική προσπάθεια. Θα πάνε στο ΕΚΑΣ που κόπηκε. Θα πάνε εκεί πέρα όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, εκεί που πρέπει να αποκατασταθούν αδικίες. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα. Αυτός είναι ο στόχος της εξυγίανσης των οικονομικών μας. Εδώ δεν είναι αδικία, βέβαια. Ξέρετε, δεν μιλάμε για αδικία. Μιλάμε για...